Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο. Μουα, φιλάκι. Δραφτάκι, το project με τον Ζεούλη. Γεια σας, καλησπέρα. Τι κάνετε, είσαι καλά. Λοιπόν, καλά. Τα κλασικά. Πρέπει να πάτε να δείτε το βίντεο, αν δεν το έχετε δει, τον Ζεούλη. Οπωσδήποτε. Γιατί τώρα θα φάτε σπολιλάρα τρελή. Τώρα την τρώτε, κοιτάξτε εδώ πόσα coins έχουμε. Τι, ο Χριστός και η Παναγία. Βγάλαμε πολύ profit. Ακόμα πουλάνε αυτά που βάλαμε από πριν, βγάλαμε πάρα πολύ. Βγάλαμε δύο γόκαουτ, ένα πεντακούρ και έναν Mertens Carnival, ο Χριστός και η Παναγία. Και βγάλαμε, νομίζω, γύρω στα 150 χιλιάρικα profit, κάπου εκεί πήγαν το συνολικό. Εντάξει. Έχουμε ξεφύγει. Έχουμε ξεφύγει στα coins, δεν υπάρχει κανένα νόημα να κοιτάμε πλέον τα coins. Είμαστε μια χαρά. Ξεκινά στον τραφάκι και πάμε. Πάμε να δούμε τι μπορούμε να φτιάξουμε. Είμαστε GG. Να δούμε και, αν μπορούμε να φτιάξουμε και ακόμα ένα ωραίο τραφάκι. Αυτό, σήμερα. Γιατί το προηγούμενο ήταν τέλειο από όλες τις απόψεις. Απίστευτο, παιδιά. Βγήκε τόσο ωραία. Η ομάδα ήταν απίστευτη. 4-3-2-1 που ξέρουμε ότι δουλεύει. Παίξαμε καλά την άλλη φορά. Έχουμε παίξει πολύ καλά με αυτό το σύστημα. Okay. Και μπορούμε να κάνουμε και τα hybrid και οτιδήποτε. Για ακόμα μια φορά λησμάνι. Χριστέ μου. Τρεις icons σε ένα και είναι χειρότεροι ο ένας Μέση υπάρχουν καλύτεροι Μέση, νιώθω ότι δεν πρέπει να τον πάρουμε. Τα Βίσιλβα είναι άθλιος. Πάρε έναν icon απλά για να έχουμε... Εγώ να πάρω Overmars γιατί... Εντάξει, κοίταξε, να σου πω, έχει 5 wickfoot. Λιτμάνε δεν νομίζω να αξίζει το CMG. Ναι. Πάρε Overmars. Πάρε έναν Overmars, ναι. Πήγα στο CB, δεν ξέρω γιατί. Πολύ περίεργο αυτό που έκανα. Ερνάντες, εντάξει, πάμε. Πάμε στο CM τώρα. Πάμε, είναι καλό αυτό. Ξεκινάμε ωραία. Γκεντούζι, κανό, καλό. Καλό είναι, να μην πάρουμε και τον καντέρ. Είναι σαν το Χούλιτ. Τέτοια φάση είναι αυτός. Και σε αυτό το είναι σύστημα τους θέλουμε αυτούς. De Paul. Σαράμπια. De Paul είναι πολύ ωραίο καρδόλα. Ναι, αυτό νομίζω οι υπόλοιπες δεν λένε τόσο πολύ και ο Μπερνάρντο Σίλβα έχει δει μόνο season. Πάρω τον De Paul. Ναι, πάρω αυτόν για τώρα. Και βλέπουμε πώς θα γίνει. Καλά κάνω skip το pack, το τέτοιο, Σισοκό. Ωραίο. Πολύ καλό, κάνει link από παντού. Και αυτός βολεύει για το συγκεκριμένο σύστημα, all around και ο Σισοκό. Πάμε striker. Έχουμε 3 CM καλά. Κα... Πάλι close. Πάμε Cristiano Ronaldo, νομίζω δεν πάμε λάθος. Ναι. Να μην το ρισκάρουμε πως έχουμε καλύτερο. Όχι, δεν ξέρω. Ναι, πάρε Cristiano. Έλα, Cristiano Ronaldo είναι, με πόσο λάθος να πάμε αυτό. Πάλι δίνει Bernardo Silva. Μαρεζάκο, πολύ καλό. Νομίζω ναι, δεν κολλάει κάτι άλλο τώρα από εκεί. Εντάξει, καλά είμαστε. Βλέπουμε συνέχεια. Πόδο, πάμε. Καλό σου μπει, ναι. Τι φάση τώρα, τι έχω. Δεν μας κάνει. Ο Αλεξάνδρο μας ψήλο κάνει, κάνει ένα soft με τον De Paul. Και τότε αυτό θα πάρω νομίζω κιόλα. Νομίζω και οι υπόλοιποι δεν κολλάνε με κάτι. Ναι. Προς το παρόν του ή άλλω γιατί δεν έχουμε πάρει το συμπί από εκεί. Πάμε εδώ. Το οποίο είναι πολύ κακό. Διόπ. Τι άκυρο είναι αυτό. Ναι, τι φάση. Τι έγινε τώρα. Η φάση είναι... Αυτό πρέπει να πάρω. Δεν έχει πολύ σημασία τώρα τι να πάρω, αλλά ναι, πάρω αυτόν γιατί έχουμε... Κάνω link με τον Σισοκό. Αυτό, ναι. Επειδή είναι από πρέμερ. Ζανέτη Βαλένσια και αυτό. Πολύ ωραία κάρτα. Πολύ ωραία κάρτα. Θα το δοκιμάσουμε λίγο. Δεν την έχω δοκιμάσει γιατί δεν την έκανα ποτέ. Αυτό. Ωραία, τουλάχιστον φεύγουν οι Silver. Γιατί Silver δεν πρέπει να το φλεξεί, ή ξαναγίνει αυτό ποτέ. Δεν ξέρω. Πάντως εδώ πρέπει να δώσει οπωσδήποτε έναν κάτι. Πήραμε τυχαία, έχουμε και Άλισον. Δεν ξέρω τι προτιμάς. Νομίζω εντάξει δεχεία είναι εγγύηση. Πάντα. Πρέπει να τύχουμε και έναν Βαντάικ πάντα. Χωρίς Βαντάικ δεν μπορώ. Πρέπει να τύχουμε Βαντάικ. Φελίπε Λουίς μας κάνει. Φελίπε Λουίς... Μας κάνει αλήθεια είναι. Οι άλλοι δεν είναι. Να πάρω Αλτερβάιλερ. Έχουμε τον Αλτερβάιλερ αλλά είναι κακή κάρτα. Νομίζω πάρε καλύτερο τον Φελίπε Λουίς. Ξέρω εγώ. Νομίζω ναι. Okay, θα δούμε. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Επόμενη καρτούλα, Ντίνιε. Ναι. Ντίνιε, γιατί μπορούμε να βάλουμε και τον Γκεντούζι εκεί. Απ' την άλλη. Σωστό. Οκ, okay, ναι. Θα δουλέψει. Θα δουλέψει αυτό. Άμα κάνουμε αυτό δηλαδή. Είναι καλό. Εντάξει, προχωράμε. Έχουμε. Τώρα απλά θέλουμε ένα CM εδώ πέρα διαφορετικό. Σίγουρα, λίγο De Paul ακόμα δεν έχει κολλήσει. Και κάνα Βαντάικ, δεν μας πειράζει. Πιανίτς. Δεν μας κάνει. Όχι, δεν νομίζω ότι μας κάνει Πιανίτς. Φεραντίνιε. Ο Φερναντίνιο, να σου πω την αλήθεια, μας κάνει περισσότερο από όλους. Από όλες τις απόψεις μας κάνει. Ναι, δηλαδή είναι τέλειο εκεί. Και εμείς, βάλουμε το πόλι σαν αλλαγή. Τώρα στην ουσία πιο πολύ. Αουάρ! Μας κάνει, είναι Γάλλο. Ναι, θα μπορούσε να κολλήσει ο Αουάρ εκεί. Ελτσαράουι. Τι άλλο θα μπορούσαμε να πάρουμε. Νομίζω ότι. Όχι, αυτό. Δεν έχουμε πολύ καλύτερες επιλογές. Ναι, εντάξει, από άποψη και εμείς δεν μας ρίχνει, αλλά. Okay, θα δούμε, θα δούμε. Θα κοιτάξουμε, ρε παιδί μου, να τον έχουμε. Σαν αλλαγή! Μπροστά, ναι, ρε, πω, τι παίρνεις τώρα.
Η φάση είναι ότι θέλουμε να αλλάξουμε τον Ρώσεις, αν πάρει best, είναι τέλειο από όλες τις απόψεις. Και Mystery και Ronaldo παίρνει full και έχει best. Αυτό σκέφτομαι. Τελπιέρο πονάει η καρδιά μου που τον αφήνω έξω. Νομίζω η σοφή και η λογική επιλογή να πάρουμε best για το Chemistry. Για τα πάντα βασικά. Κοίτα εδώ. Κολλάει τέλεια, ρε. Κολλάει τέλεια και εντάξει. Έχουμε φοβερό κέντρο τώρα. Είναι το κέντρο πάρα πολύ καλό. Το θέμα είναι τώρα ότι έχουμε ακόμα το μαλάκα τον αμυντικό αυτόν τον Diop. Σαν θα βάζουμε στις Overmars. Σαν αλλαγή. Ε? Δεν κολλάει με κάποιο τρόπο Ramos, ε. Είναι όλοι Γάλλοι εκεί πέρα, δεν νομίζω. Γάλλοι, μόνο Βραζιλιάνος, Φελίπε Λουίς. Πάρε το Σανέ να τον βάζουμε αριστερά. Ναι, πάρε το Σανέ σε ένα Super Sub, δεν έχουμε κάτι καλύτερο αυτή τη στιγμή. Και το Μάρες έχουμε αμαχωριστεί. Θέλουμε ρε φίλε. Θα χρειά μόνο, δεν είναι CB. Βασικά πρέπει να βάλουμε τον Neymar τώρα. Τώρα ναι, μπορούμε να βάλουμε και τον Neymar, είναι αλήθεια. Neymar ζήτω. Καλή ομάδα έτσι είναι. Κάνω πολλά τέτοια σκύπη εγώ την αρχή. Μεντί, μας κάνει. Μαρκίνιος όχι. Τιάγκο Σίλβα όχι. Μήπως κάπως τον βάζαμε CB. Πώς θα γινόταν αυτό, είχε όλη Γάλλη εκεί πέρα ρε γάμο. Μόνο αν αλλάζαμε και βάζαμε τον Φερναντίνιο μέσα και βάζαμε τον Αλεξάνδρο κάπως. Ή τον Φελίπε Λουίς. Αλλά δεν ξέρω αν αξίζει αυτό που λέω. Μεντί θα είναι ωραίος. Ο Μεντί είναι upgrade. Ο Μεντί είναι upgrade αυτή τη στιγμή. Φοβάμαι πολύ αυτό CB, αυτό θα πάμε. Αλλά πάρ' το Μεντί, πάρ' το γιατί είναι πολύ καλό upgrade. Πάρ' το Μεντί γιατί το 20 λεπτό δεν ξέρουμε και αν θα μπορέσουμε να τον χωρέσουμε. Και ας ελπίσουμε στα επόμενα 3 πίξου ότι θα μας βγάλει κάποιον center back. Εκεί. Πώς θα βγάλω τι ακούς. Μήπως θα τον βάλω για να τον έχουμε αλλαγή. Όχι, στη χειρότερη βάζουμε καν Φελίπε Λουίς ή το Φερναντίνο, δεν ξέρω. Τι λες γι' αυτό. Κοίτα, είναι πιο γρήγορο σίγουρα. Τώρα σαν CB δεν ξέρω πώς θα δουλεύει ο Ντίνι. Όχι, απλά αλλάζουμε in game, τον βάζουμε με τι δώρα. Θα μπορούσαμε να βάζουμε και το Valencia CB που είναι του μπάνι. Ο Μεντί τι τέτοιο έχει. 1,78. Καλά και Valencia κοντός είναι. 1,80. Αλλά έχει high και. Ας ελπίσουμε να μας βγάλει. Νομίζω έχουμε κάνει. Πες να έχουμε κάνει βλακία, δεν ξέρω. Βέγια για αλλαγή. Ναι. Σε παρακαλώ, βγάλε ένα CB. Δεν βγάζει CB. Κανσέλο ίσως για rating τελευταίο. Και τελευταίο. Όχι, πολύ κακό. Δεν βγάλε CB. Κοίτα, εγώ λέω να πάμε με το CB που έχουμε. Τι αυτό το Diop. Και βλέπουμε. Το Diop λες. Ναι. Να έχουμε και full chemistry. Και βλέπουμε. Και τώρα, στη θέση του, άμα είναι πολύ σκατά, μπορούμε να βάλουμε το Valencia και να βάλουμε... Κοίτα, μπορούμε να βάλουμε Dini εδώ, Valencia CB. Και βάλουμε... Γιατί ο Hernandez είναι 82, είναι, δεν είναι ψηλός. Ναι, αλλά είναι καλό CB. Ναι, καλό CB, Hernandez. Δεν πρέπει να το βγάλουμε το Hernandez, θεωρώ. Τα έχουμε ένα μικρό πρόβλημα στην άμυνα. Ναι. Εντάξει. Πιστεύω ότι ίσως έπρεπε να πάρουμε το Κουλιμπάλι, ρε γάμο. Λες. Κοίτα. Και ο Φελίπε Λουίς θα μπορούσε να παίξει μπιτ πάντως. Είναι ψηλός ο Φελίπε Λουίς. Τέλος πάντων, θα το δούμε αυτό. Θα δούμε και σαν αλλαγές τι μπορούμε να κάνουμε. Αφήνουμε έτσι την ομάδα για αρχή. Μ' αρέσει πάρα πολύ το κέντρο, μ' αρέσει πάρα πολύ η επίθεση. Βασικά θα βάλουμε Neymar σίγουρα σαν αλλαγή. Ναι, σε θέση το Overmars δεν γίνει να μην. Και μετά βλέπουμε. Γαλλό. Προπονητής. Ο Σιμεώνε δίνει κάπου. Α, δίνει στον Hernandez. Οκ. Εντάξει, 190. Θα έχουμε ένα μικρό πρόβλημα στην άμυνα, αλλά θα εντάξει, θα το δούμε. Πάμε να παίξουμε το πρώτο και βλέπουμε. 4-2-2-2 το σύστημα. Τι κέμιστρι είναι αυτό, Χριστός και Παναγία. Έχει παντού κόκκινα. Δεν ξέρω αν έχω δει χειρότερο κέμιστρι σε σέντρα αυτό. 71 κέμιστρι. Πολύ κακό κέμιστρι. Πολύ κακό κέμιστρι. Πάρα πολύ κακό. Δεν ξέρω αν το έχει κάνει επίτηδε ή δεν είχε καλή ομάδα. Δεν ξέρω. Ναι, δεν βγάζει νόημα αυτό που έχει κάνει. Λογικά εύκολη νίκη ήταν. Όχι. Όχι. Το φάγαμε. Πώς το φάγαμε έτσι τώρα. Να ξέρει την μπάλα, να ξέρει δεν την έβλεπα εκεί τώρα. Δεν ξέρω, είχε εξαφανιστεί. Δεν την έβλεπα.
Πάμε μια τελευταία τζιμ. Γκολ! Κολλάσο! Ναι! Κολλάσο! Ναι ρε φίλε! Απίστευτο! Πάρ' το. Ναι. Ναι, 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 ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι! Πάρ' το. Παιδιά, δεν ξέρετε πόσο λάθος έχει πάει το παιχνίδι. Είναι τρομερό που το κερδίζουμε. Ναι ρε φίλε. Ήτανε κάρμα για αυτό που είπες ρε φίλε που είπες στην ομάδα, δεν θα τον αυτό, ναι, εντάξει, εύκολη νίκη, ναι, πάμε. Έπρεπε μας γει πίστη ρε φίλε, επειδή είπα εύκολη νίκη, έπρεπε μας γει Παναγία. Ναι, εννοείται ρε. Ρε, πραγματικά ήταν τρομερό, ήταν λες και εμείς είχαμε 71 και εμείς είχαμε 100. Αυτό ακριβώς. Μα του δούλευαν όλα ρε. Κάτι πάσες στο μισό μέτρο και δεν μπορούσαμε να κάνουμε πάσα. Ήταν λάθος. Εντάξει, πάμε δεύτερο. Αφού συνεχίζουμε, καλά είναι. Δεύτερο παιχνίδι. Αυτός ναι ρε φίλε, αυτός έχει... Μπεζεμά ο Ιω. Ναι. Λίντελοφ, πώς λέγεται. Ναι, Λίντελοφ. Εντάξει, η άμυνα του είναι έτσι και έτσι. Και το κέντρο δεν μπορείς να ναι, εντάξει. Είναι τρελό, απλά έχει αρκετούς icons. Ναι. Πάμε να δούμε, δεν λέω τίποτα. Μην ελπίσεις από πραγματικά. Όχι. Καγή άμυνα. Μπράβο ρωτήχε. Μπράβο ρωτήχε. Δεν ήταν καγή άμυνα. Ω, γιατί έτσι και δούλεψε έτσι το γαμάτα. Απίστευτο σου. Πρώτο μήχρονο, εντάξει. Πολύ δύσκολο. Είναι πάλι πολύ δύσκολο. Δεν ξέρω, δεν έχουμε βγάλει φάσεις. Μπορεί να είναι και η ομάδα λίγο έτσι στο κέντρο. Ίσως στο κέντρο αυτό. Δεν περνάει εύκολα η μπάλα στην επίθεση. Αυτό μου φαίνεται στο κέντρο. Θα δούμε. Ρίχτω. Δεν μπορεί να βρει το σούτ ρε ο Ρονάλντο, ρε, να απίστευε ωραία. Είναι τρομερό πράγμα. Έχουμε στάρει με τον Ρονάλντο καθόλου. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Πάρτε. Πενάλ. Πενάλ. Πώς έπεσε έτσι πάνω στο Ρονάλντο, το σκότος. Τι να ρε, δεν κάτι που... Ρε, μόνος του πέφτει. Σε παρακαλώ. Ναι. Πολλά σου. Νάτος! Όχι ρε μαλάκα, δεν το πιστεύω το χάνω αυτό. Με πέντε Wakefoot κιόλας εκεί. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Να ξανανοίξαμε νομίζω τώρα. Ναι, εύκολα. Ναι. Με υπομονή και momentum. Το κλείσαμε παιδιά. Είναι δύο παιχνίδια τα οποία για κάποιο, για τον άλλο λόγο μας έχουν βγει δύσκολα μέχρι τώρα. Πάεις. Τέλος, 0-2. Εύκολα, όχι εύκολα. Όμορφα στο τέλος. Εύκολα στο τέλος. Εύκολα ναι, μόνο στο τέλος και χαρήκαμε. Εντάξει, πάμε στον επόμενο γύρο. Ας ελπίσουμε να πετύχουμε και κάτι. Καλά είμαι. Πάμε στον επόμενο παιχνίδι. Τι φάση. Γεια, με ημιτελικός. Είναι αρκετά καλή ομάδα. Και αυτός έχει ένα κύριο συμπή. Αλλά γενικά πολύ καλή. Καντέντε πάει η Πελέ, Κρόι, φορά. Ωραίος είναι ο Φιέμ, αλλά εντάξει. Είναι καλή ομάδα. Είναι πολύ καλή. Ναι, όχι! Κρίμα αυτό πρέπει να πει. Δεν πρέπει να κρυφωθεί την καρδιά. Πέναλτι φάουλ, πέναλτι. Όχι! Έγινε κόντρα και μπήκε. Ή τι εσύ το βάζεις. Όχι, εγώ το βάζω. Τι είδες ο Ρονάλντο έκανε. Ναι. Άντε πάρε την μπαλάκι να τους πάμε λίγο. Ναι, ο Ρονάλντο έχει κάνει και κατώρο τράτη στην ιστορία. Πρώτο ημίχρονο είναι άλλο ένα δύσκολο παιχνίδι. Ο αντίπαλος... Είναι και τα τρία δύσκολα παιχνίδια με αντιπάλους που ξέρουν να παίζουν. Δεν είναι ότι είναι... Αυτό. Εντάξει, το πρώτο βέβαια ήταν ότι να είναι. Πρώτο ήταν ότι να είναι, αλλά και πάλι ο αντιπάλος δεν ήταν άσχετος. Ναι, δεν έχουμε τύχημα αυτό που ξέρεις που είναι λίγο νουμπά, ρε παιδί. Αυτό, ναι. Και αν περάσουμε και από εδώ, στο τελικό δεν νομίζω ότι θα τύχουμε τον νουμπά, οπότε... Θα φάνε ένα δύσκολο draft όπως κανένα. Ναι! Yes! The best! Ναι! Πάρε και το post τώρα. You're the best. Yes. Around. Πω, τι κολλάς ήταν αυτό τρελό. Όμορφο και γλυκούλε. Όχι. Ναι, δεν μπορούσα να κάνω. Όχι ρε φίλε, όχι ρε φίλε.
Είναι βλαμμένος, είναι 2-2. Μαλάκα, είναι απίστευτο που κάνει το παιδάκι. Βλέπεις ότι είναι χαζός. Ναι! Πάρτο! Σου! Κάτω ντάπ και μετά start. Δεν θέλει ντάπ. Μετά. Αυτός είναι αυτό. Start. Δεν έχουμε start. Δεν έχουμε άλλα. Δεν πειράζει. Αφήνεις όλο το replay. Α, έτσι όλο το replay. Δεν στο κεντούζι να σε παίρνει. Δεν στο κεντούζι. Πάρτο. Αυτό είναι πρέπει να τον κερδίσουμε μόνο και μόνο για το βόητο. Έχει ωρέξει αυτός χρονιάτικα. Χρονιάτικα έχει ωρέξει να μπει σε draft με αλλακιστή. Να κάνει να όλα τα αρχιδίστικα που υπάρχουν, ρε φίλε. Καθόταν και περίμενε 30 δευτερόλεπτα στο πόζο επίτηδες. Τέλος πάντων. Αυτό είναι το. Αυτό είναι το draft που έχετε συνειδήσει σε μένα. Δεν έχουμε εδώ εύκολα draft. Είδαμε αλλαγιζόμαστε, γελάμε μόνοι μας και χάνουμε τα παιχνίδια. Ήταν. Παίζουμε 4 παιχνίδια που είναι λίγκλες και πηγαίνουμε για elite. Τέταρτη φορά συνεχόμενη που είμαι τελικό. Ναι. Ισχύει. Έχουμε ένα πολύ καλό run. Λοιπόν, τελικό. Έχει και αυτός πολύ καλή ομάδα. Έχει πολλά πράγματα, πολλά πράγματα. Έχει μια ολοκληρωμένη ομάδα, ρε. Μια πολύ ολοκληρωμένη ομάδα. Και ένα καλό σύστημα. Ελπίζω να μην είναι το ίδιο τράιχαρτ, γιατί... Εντάξει, αν κοιτάω στο τελικό και να το χάσουμε... Δεν είναι άσχημα, αλλά πάμε να το, πάμε να το πάρουμε. Εντάξει, δεν ήταν πια πρόφητα, απλά ήθελαμε να... Ναι. Ωραίο. Ναι, κατευθείαν σουτάκι από τον Ρονάλντο. Επιτέλους ο Ρονάλντο έκανε... Σε όλο τον draft δεν ακούστηκε καθόλου. Επιτέλους. Ναι, έχουμε βγάλει overmatch. Ναι. Μπράβο, ρε, μπράβο. Ναι. Πάμε λίγο να το τελειώσουμε. Απλά όμορφα, 0-2. Δεν είναι κακός ο αντίπαλος, αλλά έχουμε μπει καλά. Αλλά έχουμε παίξει και καλά. Ευεργόταν, έπρεπε να γίνει και αυτό. Φαινόταν. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα, το γκολ ερχότανε. Εντάξει. Αλλά χωρίς λόγο, δηλαδή έχουμε κόψει 5 φορές την μπάλα, την ξαναπαίρνει. Έπρεπε να το φάμε δυστυχώς. Έπρεπε να γίνει έτσι. Όχι, Δήμο, είναι πολύ άσχημα έτσι. Είναι πολύ κακό. Είναι πάρα πολύ κακό. Δεν με νοιάζει πραγματικά σε αυτόν τον draft. Μας αξίζει. Μας αξίζει σε αυτόν τον draft και γκολ. Είναι πάρα πολύ κακό βέβαια. Τρομερό. Τι έχεις να πεις? Έχω να πω ότι 3 γκολ, λέγε 3 σουτ. Τρεις τέρμα, 3 γκολ. Έτσι πρέπει να παίζουμε. Βάζε μου αρέσει. Δεν ξέρω πώς το νιώθεις εσύ. Δεν καταλάβανε γιατί. Δεν βγάζει μόνο. Νομίζω ότι ήταν η πρώτη καλή φάση βέβαια. Που τη δημιουργήσε μόνο του. Ου. Τρελό. Πολύ ωραίο. Ξεφτύλα. Πραγματικά ξεφτύλα. Αυτό είναι. Γολάσο. Έχει γαμό του. The definition of ξεφτυλίκι. Όχι. Έλα μωρέ, έτσι θα πάει τώρα. Πολύ εύκολο γολάσο. Γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Απίστευτο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, ρε φίλε. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Βαριέμαι τέτοια κολλτά, βαριέμαι. Ναι, Πάρτο μωρί! George Best, πάλι ο Best στο τέλος. Ναι. Πάλι ο Best στο τέλος. Ο Best νομίζω είναι ο καλύτερος, ναι, γενικά. Πραγματικά ο καλύτερος. Στον draft. Είναι the best of the draft αυτό. Εντάξει, είναι ο καλύτερος του draft, παιδιά, ο Best. Έχει κάνει απίστευτα πράγματα. Απίστευτο κολλάσο. Ο Ryzen Point, μπράβο ρε. Ναι. Μία άμυνα, γιατί έχει λίγο χρόνο. Τώρα τέλος. Ναι ρε φίλε. Το πήραμε. Και άλλη νίκη. Τέσσερα συνεχόμενα Weekend League παιχνίδια που κερδίσαμε co-op. Εντάξει, δεν γίνεται αυτό. Τι να πω, δεν ξέρω. Πολύ δύσκολο draft. Δεν ξέρω πώς βγήκε. Καμία σχέση με το προηγούμενο. Πώς το είδατε εσείς, αλλά ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Και ο τελικός πολύ δύσκολος, όπως ήταν λογικό. Εντάξει, δεν περιμένουμε στο τελικό να βρούμε το εύκολο παιχνίδι. Αλλά ήταν, φαίνεται νομίζω και από το σκορ. Και από το σκορ που έχουμε βγάλει. Λοιπόν, για να δούμε. Ένα γοκαουτάκι πάλι για profit. Παίρνουμε και η μέρα τελειώνει υπέροχα. Ναι, ρε φίλε. Ναι, είναι εγώ καλά. Ναι, Δημολίνιο, ναι. Εντάξει. Είναι κανονικό. Είναι κανονικό. Εντάξει, τουλάχιστον το κακό είναι πίσω.
Έλεος. Είναι το χειρότερο. Είναι κακό. Τα χειρότερα από κάτω. Είναι κακό. Αλλά είναι coins πίσω. Είναι τα coins πίσω τουλάχιστον. Θα μπορούσε να είναι όπως και να έχει. Είναι profit. Είναι profit γιατί θα πουλήσουμε και τους άλλους. Ναι, είναι profit βασικά. Αυτά. Λοιπόν, ήταν ένα draftάκι αρκετά δύσκολο. Αν είχαμε αρχίσει αυτή τη σειρά κανένα δίμηνο πριν, θα πηγαίναμε για ένα εκατομμύριο. Ναι, μπορεί, μπορεί. Μπορεί και να πηγαίναμε. Μπορεί. Αλλά εντάξει. Ίσως κάτι για το FIFA 20. Ναι, γιατί όχι. Θα δούμε. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστώ τον Τζεούλη για άλλο ένα draftάκι. Ευχαριστώ και εσάς που παρακολουθήσατε. Like αν σας άρεσε το βίντεο, subscribe αν είστε εγγεγραμμένοι και τα λέμε σε επόμενο. Μέχρι τότε, γεια χαρά. Φιλάκια στο κουλί.